και εμείς. Βεβαίως παραμένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσουμε τον κύριο πρόεδρο Μογιαννά, διευθυντής του παραρτήματος Καστοριάς τούτε η Δυτικής Μακεδονίας. Κύριε Γιαννά, καλησπέρα και σε εσάς. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ και εσάς που είστε μαζί μας σε μια μέρα η οποία δεν αποδεικνύεται ιδιαίτερα θετική για την περιοχή μας. Δεν ξέρω κατά πόσο είχατε την ευκαιρία να ακούσετε την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Τσούνη. Βλέπουμε πάντως ότι όλοι οι παράγοντες, από εδώ ή από εκεί, είναι αρνητικοί πλέον για την περιοχή μας, με μια δραματική εξέλιξη για τα τμήματα της Καστοριάς. Ναι, νομίζω ότι είναι αρνητική η εξέλιξη αυτή, δεδομένου ότι χάνουμε ένα τμήμα το οποίο είναι καλό, είναι το τμήμα πληροφορικής τεχνολογίας υπολογιστών, και ως αντίδοτο σε αυτό μας φέρνουν δύο τμήματα, ένα από την Κοζάνη, το Διοίκηση Επιχειρήσεων, και ένα από τη Φλόρινα, το Εμπορία και Ποιότητα Αγροτικών Προϊόντων, τα οποία έχουν λίγους εισακταίους. Δηλαδή το τμήμα της Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει αυτή τη στιγμή, είχε 100 εισακταίους, και το τμήμα Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου είχε 60-70 εισακταίους αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά. Το πολύ αρνητικό είναι ότι το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, το οποίο είναι η ναυαρχίδα του παραρτήματος Καστοριάς του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, διότι είναι αυτό το οποίο είχε εισακταίους που υπερέβαιναν τους 250 φοιτητές ανά έτος. Το τμήμα που είχε προσέλκει το μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών ουσιαστικά. Ακριβώς. Αυτό το τμήμα συγχωνεύεται και δεν υπάρχει πια στα μηχανογραφικά και δεν θα αντλεί η Καστοριά από το πρώτο επιστημονικό πεδίο, που ήταν το πεδίο άντλησης φοιτητών για το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. Κύριε Γιαννά, το νέο τμήμα που δημιουργείται, ναι, το τμήμα δηλαδή Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Συστημάτων, ναι, αυτό εντάσσεται στο πέμπτο επιστημονικό πεδίο, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, και άρα δεν θα έχουμε τη δεξαμενή των φοιτητών την οποία είχαμε στο παρελθόν. Και όπως ανέφερε και ο κύριος Τσούνης, που τον είχατε στη σύνδεση, θα έχουμε μία δραματική μείωση του αριθμού των εισακταίων, διότι ένα τμήμα δεν μπορεί να πάρει, στην καλύτερη περίπτωση να πάρει 250 παιδιά. Στην καλύτερη περίπτωση. Θεωρώ. Ναι. Τώρα θα ήταν καλύτερη η κατάσταση, θα μπορούσε να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή και ενδέχεται να βελτιωθεί αν συσπηρωθούν όλοι οι δυνάμεις του νομού και αν πάνε με μία γροθιά και απαιτήσουν να δημιουργηθεί εδώ πέρα στην Καστοριά μία σχολή. Δηλαδή η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας αυτή τη στιγμή είναι κατατεμαχισμένη σε Κοζάνη και Καστοριά. Θέλω και τη δική σας άποψη πάνω σε αυτό. Αυτό το οποίο περίμενε κανείς είναι η έδρα όλης αυτής της σχολής να μην υπάρχει σαφώς κατακαιρματισμός και η έδρα να είναι στην Καστοριά. Αυτό βλέπουμε ότι δεν γίνεται. Αυτό, να το ρωτήσω και εσάς, και σε εσάς, προμηνεί αρνητική εξέλιξη για το μέλλον εδώ σε ό,τι έχει να κάνει με το ένα τμήμα πλέον που παραμένει στην Καστοριά? Δηλαδή ακούσαμε και τον κύριο Τσούνη να λέει ότι μοναδικά τμήματα δεν μπορούν να είναι βιώσιμα. Άρα αργά ή γρήγορα, σε 1-2 χρόνια ή λίγο παραπάνω ή λίγο λιγότερο, θα δούμε το τμήμα αυτό να απορροφάται μελλοντικά από την Κοζάνη? Κοιτάξτε, εξαρτάται πού θα είναι η έδρα της σχολής. Αν η έδρα της σχολής είναι στην Καστοριά, τότε τα πράγματα είναι στο σωστό δρόμο για την Καστοριά. Αν η έδρα της σχολής όμως είναι στην Κοζάνη, σιγά σιγά μπορεί αυτό το τμήμα που θα δημιουργηθεί στην Καστοριά να απορροφηθεί από την Κοζάνη. Εγώ θεωρώ ότι αν η έδρα είναι στην Καστοριά και αν τώρα δοθεί η μάχη να έρθει και το άλλο τμήμα στην Καστοριά... Μιλάμε για το τμήμα χρηματοοικονομικής και λογιστικής. Μάλιστα. Ναι. Τότε νομίζω ότι η Καστοριά μπορεί να θεωρεί ότι από την Αθηνά κατάφερε να διατηρήσει τις δυνάμεις της.
Με την προϋπόθεση αυτή, υπάρχει περιθώριο, θεωρείτε, σε αυτές τις 45 ημέρες να καταφέρουμε είτε να φέρουμε το συγκεκριμένο τμήμα, είτε με κάποιον τρόπο να επιβάλλουμε, αν επιτρέπεται ο όρος αυτός, εντός ή εκτός εισαγωγικών, κάποιες αλλαγές σε αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα? Κοιτάξτε, έχουμε ένα ισχυρό ακαδημαϊκό επιχείρημα, ότι η σχολή, για να υπάρχουν συνέργειες σε μια σχολή, πρέπει τα τμήματα να είναι το ένα δίπλα στο άλλο, πρέπει να είναι στο ίδιο χώρο. Mm-hmm. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό επιχείρημα. Και νομίζω ότι με αυτό το επιχείρημα, καθώς και με το επιχείρημα ότι στο ΤΕΗ λειτουργούν αυτή τη στιγμή 2 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, και ότι έχει μια δυναμική το παράρτημα, και ότι το παράρτημα χάνει το τμήμα πληροφορικής και παράλληλα η Καστοριά χάνει τη διεκδίκηση, γιατί δεν έχει να διεκδικήσει πια ένα τμήμα αρχιτεκτονικής, αυτά μπορεί να είναι σημαντικά επιχειρήματα προς το Υπουργείο για να γίνει αυτή η διορθωτική παρέμβαση. Mm-hmm. Το μεταπτυχιακό πάντως, και εδώ στην περιοχή μας, αυτό είναι που μας αφορά περισσότερο, χάνεται σύμφωνα με τον κύριο Τσούνη πλέον. Κοιτάξτε, δεν είμαι πολύ σίγουρος για αυτά τα πράγματα, γιατί δεν ξέρουμε. Δηλαδή, είναι μια ερμηνεία το ότι χάνεται. Εγώ ξέρω ότι λειτουργούν αυτά τα δύο μεταπτυχιακά. Και... ναι, αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Τσούνης είναι ότι θα λειτουργήσει για ένα χρόνο ακόμη, καθώς υπάρχουν φοιτητές που το παρακολουθούν, και από εκεί και πέρα, εφόσον έχουμε ένα ολοκένουργιο τμήμα χωρίς την αξιολόγηση από διεθνείς εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς, πλέον δεν μπορεί να υφίσταται η λειτουργία του, η συνέχιση της λειτουργίας του. Ισχύει αυτό ή όχι? Ας το δούμε αυτό. Εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι... ας το δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μία εξαγγελία του Υπουργείου. Δεν έχουμε τίποτα παραπάνω, έτσι δεν είναι? Έχουμε μία εξαγγελία, δεν έχουμε δηλαδή, δεν είπε το Υπουργείο ότι τα καταργώ τα πάντα κτλ. Μετά αυτή η κατάργηση την οποία κάνει των τμήματων και αντικατάσταση με νέα τμήματα... Mm-hmm. Πάλι υπάρχουν προβλήματα, διότι εγώ να σας πω, που ανήκω στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, ότι καλύπτει μία πτυχή μου, δηλαδή βάζει σαν κατεύθυνση το μάρκετινγκ, το οποίο είναι μία κατεύθυνση την οποία εμείς θεραπεύουμε στο τμήμα μου, αλλά υπάρχουν και κατευθύνσεις όπως της επικοινωνίας γενικότερα, η οποία δεν υπάρχει. Και βάζει ανταυτού κατεύθυνση τουριστικών επιχειρήσεων. Όπως και διοίκηση αγροτικών προϊόντων. Εντάξει, αγροτικά υποτίθεται, διότι έρχεται το τμήμα της Φλόρινας, έρχονται οι συνάδελφοι από τη Φλόρινα που κάνουν εμπορία και ποιότητα αγροτικών προϊόντων. Mm-hmm. Αλλά διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων δεν κάνει ούτε αμιγός, ούτε το δημοσίων σχέσεων, ούτε το διεθνούς εμπορίου αμιγός. Εκτός αν θεωρεί ότι κάποια από αυτά το κάνει, δεν ξέρω. Μα ούτως ή άλλως με τα σημερινά δεδομένα, έτσι τουλάχιστον όπως ανακοινώθηκαν, δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον για τα τμήματα αυτά. Δεν θα υπάρχει πλέον πτυχίο που θα παίρνει κάποιος δημοσίων σχέσεων ή διεθνούς εμπορίου. Κοιτάξτε, αυτό που μπορούμε να πούμε μέχρι τώρα, γιατί για να μην δημιουργούμε έτσι και φοβερές ανασφάλειες όλο τον κόσμο που μας ακούει, αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι στο καινούριο μηχανογραφικό, εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και πάρθει η τελική απόφαση από το Υπουργείο, mm-hmm. δεν θα υπάρχουν στο καινούριο μηχανογραφικό τμήματα διεθνούς εμπορίου, δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, διοίκησης επιχειρήσεων και εμπορίας και ποιοτικού ελέγχου αγροτικού προϊόντων, και στη θέση τους θα υπάρχει κάποιο άλλο τμήμα. Αυτό μπορούμε να πούμε. Το τι θα γίνει με αυτούς οι οποίοι ήδη φοιτούν στα τμήματα αυτά, τι θα γίνει με αυτούς οι οποίοι έχουν πάρει πτυχίο από τα τμήματα αυτά κτλ., είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κάνω καμία σε αυτή τη στιγμή δήλωση. Δεν είναι υπάρχει θέματα... κάποια διευκρίνηση από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας τι γίνεται με τους φοιτητές αυτούς. Είναι θέμα το οποίο άμεσα πρέπει το Υπουργείο να βγει και να πει τι θέλει να κάνει, διότι καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί φοβερές ανασφάλειες σε πάρα πολύ κόσμο. Θεωρείτε ότι οι ανασφάλειες αυτές δεν έχουν βάση εδώ για την περιοχή μας, κύριε Γιαννά? Έχουν μεγάλη βάση, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποφασίσει το ίδιο το Υπουργείο. Πρέπει το Υπουργείο να μας δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές, γιατί αυτοί υπέβαλαν την πρόταση. Δεν ζήτησαν από εμάς πρόταση. Mm-hmm. Αυτοί κάθισαν και είπαν ότι εμείς έτσι θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσετε. Το άλλο αρνητικό βέβαια, και γενικότερα όχι τότε Δυτικής Μακεδονίας, είναι ότι το σχέδιο Αθηνά δεν είναι για τα πανεπιστήμια και για τα ΤΕΗ, είναι πρωτίστως για τα ΤΕΗ. Δηλαδή δεν ακουμπάει στο ελάχιστο τα πανεπιστήμια. Υπάρχουν πανεπιστήμια που με ενημέρωσαν με 0
αριθμό προσωπικού, μελών καθηγητικού προσωπικού, τα οποία διατηρούνται ανέπαφα. Mm-hmm. Και το τμήμα, παραδείγματος χάρη, τμήματα του ΤΕΗ με τρεις καθηγητές, όπως το δημοσίων σχέσεων σε εμάς, οι τέσσερις, οι πέντε, καταργούνται. Ναι. Γιατί αυτή η άνηση μεταχείριση από τμήματα τα οποία έχουν αποδείξει ότι έχουν πολύ καλή πορεία, ότι πηγαίνουν πολύ καλά με τους φοιτητές τους, ότι είναι ευχαριστημένα τα παιδιά, γιατί αυτή η άνηση μεταχείριση. Mm-hmm. Δηλαδή παίρνουν κάτι το οποίο δουλεύει, να το πούμε διαφορετικά. Όλοι ξέρουμε ότι αν κάτι δουλεύει καλά δεν το διορθώνεις. Αυτοί πήραν κάτι που δουλεύει καλά και άρχισαν να το κατακρεούργησαν. Αυτό έχει γίνει. Ως παρανομαστή, μετά από όλα αυτά τι θα βάζατε? Θα έβαζα μία πολύ αρνητική εξέλιξη για όλα τα ΤΕΗ της χώρας και μία έτσι δύσκολη πορεία για το ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας καθώς και για την Καστοριά. Μάλιστα. Τώρα να δούμε τι περιθώριο έχουμε σε αυτές τις 45 ημέρες. Φαντάζομαι θα πρέπει ο καθένας από εμάς με τον οποιοδήποτε τρόπο να μπορέσουμε και να έχουμε κάποιες αλλαγές. Δηλαδή αν από τους 650-700 πλέον εισακταίους φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε για 150-200, ακόμη και 250, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για έναν ολόκληρο νομό όπως η Καστοριά, που βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στους φοιτητές που έρχονται πλέον. Έτσι δύσκολο όπως είναι τα πράγματα. Έτσι είναι. Σας είπα ότι ή θα πρέπει να έρθουν ενισχύσεις και οι ενισχύσεις, η πιο άμεση και λογική και διεκδικήσιμη ενίσχυση είναι αυτό που σας είπα. Θεωρείτε το τμήμα χρηματοοικονομικής και λογιστικής από την Κοζάνη πλέον εδώ στην Καστοριά για να έχουμε μεγαλύτερη δύναμη? Αυτό φαίνεται σε πρώτη ανάγνωση να είναι μια κίνηση που πρέπει, που μπορούν όλοι οι φορείς να συμφωνήσουν λίγο πολύ. Καλά, θα το δούμε αυτό. Κατά πόσο θα συμφωνήσουν οι φορείς. Ο καθένας θα πει ότι καλά είμαστε έτσι όπως είμαστε, δεν ξέρω. Αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο, εκτός δεν μπορώ να φανταστώ άλλες λύσεις. Μια άλλη λύση είναι επίσης, δεν ξέρω τι θα γίνει με την άντληση των φοιτητών. Δηλαδή, σας λέω, το Τμήμα Δημοσίου και Επικοινωνίας έπαιρνε από τη δεξαμενή του πρώτου επιστημονικού πεδίου. Χάνεται αυτή η ολότελα, δεν το ξέρω. Είναι κάτι το οποίο και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να το κρατάμε σαν μια διεκδίκηση που δεν πρέπει να την αφήσουμε έτσι. Νομίζω ότι ανασταλτικός παράγοντας είναι και το γεγονός ότι πλέον ανακοινώθηκε ότι στα ΤΕΗ θα έχουμε ούτως ή άλλως μικρότερο αριθμό εισακταίων. Ανακοινώθηκε αυτό. Εντάξει. Εκεί πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Κάτι τελευταίο, κύριε Γιαννά, το γεγονός ότι δεν ισχύει η βάση του 10 για την επόμενη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, αυτό λειτουργεί θετικά προς εμάς? Κοιτάξτε, η βάση του 10 δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Διότι όχι. Να σας πω γιατί. Mm-hmm. Διότι είναι πλασματικό κριτήριο. Αν θέλεις να μην υπάρχει βάση του 10, βάζεις πολύ δύσκολα θέματα και δεν μπαίνει κόσμος στα πανεπιστήμια. Δηλαδή, είναι κάτι τεχνικό. Mm-hmm. Θεωρώ ότι με τη μείωση του αριθμού των εισακταίων θα δείτε ότι πολύ λίγα τμήματα θα έχουν κάτω από τη βάση του 10. Για τα ΤΕΗ όμως, η μεγάλη απειλή για μένα, η οποία δεν τη λέμε σήμερα, mm-hmm. αλλά καραδοκεί, είναι ότι τα ιδιωτικά κολέγια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα, δεν ξέρω σε μεγάλου πόλεις, θα αντλήσουν μεγάλο μέρος της πελατείας των φοιτητών που έρχονται προς τα ΤΕΗ. Θα προτιμήσει δηλαδή κάποιος να πάει εκεί παρά να έχει τα έξοδα και τα ό,τι ακριβώς συνεπάγεται μια μετακόμιση στην Καστοριά, για παράδειγμα? Θεωρώ πως ναι, και αν το κολέγιο του δίνει, αν θέλετε, ένα εξειδικευμένο αντικείμενο στη διαφήμιση, στο μάρκετινγκ, στη δημόσια σχέση, γιατί να έρθει στην Καστοριά σε ένα τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων, οργανισμών και συστημάτων, mm-hmm. που και ο ίδιος ο νομοθέτης δεν καταλαβαίνει τι είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιαννά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πρώτη επαφή που είχαμε μετά τις ανακοινώσεις. Θα δούμε βεβαίως από εδώ και πέρα τι σημαίνουν όλα αυτά, επομένως θα είμαστε και σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Καλό βράδυ.